Ένα ανθρώπινο ποτάμι δημιούργησαν το πρωί χιλιάδες ξενοδοχοϊπάλληλοι και εργαζόμενοι στον επισιτισμό της Κρήτης που βγήκαν στους δρόμους διεκδικώντας το δικαίωμα στην εργασία. Το κλίμα ανασφάλειας από το οποίο διακατέχονται καθώς δεν γνωρίζουν αν θα έχουν εργασία τη φετινή σεζόν και υπό τι όρους, δεν τους αφήνει κανένα περιθώριο, όπως λένε, να μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια. Εμείς οι ξενοδοχοϊπάλληλοι όλα τα προηγούμενα χρόνια βάλαμε πλάτη για να έρθει ο τουρισμός της χώρας σε αυτή που τον έχουμε ανεβάσει, και αυτό αποδεικνύεται με τις συνεχόμενες αφίξεις και τα έσοδα του κράτους. Απαιτούμε επιτέλους η κυβέρνηση απόψε από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού να σκύψει επιτέλους το κεφάλι τους πάνω στους εργαζόμενους και να διευρύνει όλα αυτά τα μέτρα. Στο Ηράκλειο, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο εργατικό κέντρο, όπου κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, έστειλαν ηχηρό μήνυμα στα αρμόδια Υπουργεία. Ενώ στην κινητοποίηση συμμετείχε και ο Ηρακλειώτης βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρης Μαμουλάκης. Βρίσκονται πραγματικά μπροστά από έναν αρμαγεδόνα, έναν εργατικό οικονομικό αρμαγεδόνα που πλήττει τους ίδιους και τις οικογένειές τους, και βρίσκονται εδώ ένας τείχος αντίστασης σε οποιαδήποτε μορφή καταπάτηση και αλλαγή ευνίδια των εργασιακών δεδομένων. Από αυτό το μήνα έχουν απώλεια εισοδήματος που πρέπει να συμπληρωθεί με ευθύνη της κυβέρνησης. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται σαν εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας. Απαιτούμε να υπογραφούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, γιατί το μόνο που ζητάμε είναι ένας μισθός αξιοπρέπειας. Δεν μπορούν οι εργοδότες ξανά για άλλη μια φορά να λένε το ρητό στα κέρδη χωριστά και στη ζημιά όλοι μαζί. Η συμμετοχή ήταν δυναμική, ενώ ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, με τους διαδηλωτές στο τέλος να επιδίδουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους στο Σταύρο Αρναουτάκη. Όλα τα αιτήματα τα οποία έχουν τεθεί σήμερα αλλά και τις προηγούμενες μέρες, εμείς τα έχουμε θέσει στους συναρμόδιους υπουργούς. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι το ακούν με πάρα πολύ θετικό πρόσημο. Αντίστοιχο το σκηνικό και στην πόλη των Χανίων. Ξενοδοχοϊπάλληλοι, εργαζόμενοι στον επισιτισμό αλλά και γενικότερα στον χώρο του τουρισμού, συγκεντρώθηκαν στο εργατικό κέντρο διεκδικώντας τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους. Πολύ δύσκολα είναι για όλους. Δυστυχώς. Πώς θα ζήσουν οι οικογένειές μας, πώς θα ζήσουμε εμείς. Μας έχουν παραπετάξει στα σκουπίδια. Η εργοδοσία έχει αποδείξει ότι πιάνει αρπάει ευκαιρίες και συγκυρίες, έτσι ώστε το πρώτο πράγμα που θα κάνει να είναι να μειώσει μισθούς. Ωστόσο, λίγο πριν την έναρξη της μεγάλης πορείας που έγινε με κατεύθυνση το κτίριο της Αντιπεριφέρειας, δεν έλειψαν και στιγμές έντασης μεταξύ των διαδηλωτών. Όλα έγιναν όταν υψώθηκε η ένταση της μουσικής από τη μεγαφωνική εγκατάσταση, την ώρα που ο εκπρόσωπος του Σωματείου Επισιτισμού προσπάθησε να απευθύνει το δικό του χαιρετισμό. Πολύ σύντομα όμως τα πνεύματα ηρέμησαν και οι διαδηλωτές ξεκίνησαν το συλλαλητήριο. Οπωσδήποτε να πάρθουν μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους και για τα ξενοδοχεία που θα ανοίξουν. Είναι να σηκωθεί ο κόσμος του Καναμπέτου και να διαμαρτυρηθεί, διότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, θα έρθουν ακόμα χειρότερα, δεν θα έχουμε να ζήσουμε. Δεν είναι μόνο το κράτος αυτό που θα πρέπει να διεκδικούμε, είναι και οι εργοδότες, είναι και οι μεγαλοεργοδότες. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που χρόνια τώρα θησάβριζαν στις πλάτες μας. Δεν πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα στην τύχη τους. Έχουν πληρώσει τόσα πολλά λεφτά τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, δεν πρέπει να πληρώσουμε και τις συνέπειες της πανδημίας. Ιδιαίτερη δυναμική όμως είχε και στο Ρέθυμνο η σημερινή κινητοποίηση, με τους εκατοντάδες ξενοδοχοϋπαλλήλους να εκφράζουν με κάθε τρόπο την αγωνία τους για το εργασιακό τους μέλλον. Ζητάμε να αντιμετωπιστούμε σαν εργαζόμενοι και όχι σαν άνεργοι. Ζητάμε να ενταχθούμε και εμείς στα μέτρα στήριξης που ισχύουν για όλους. Η συγκέντρωση στο εργατικό κέντρο ακολούθησε η πορεία στους κεντρικούς δρόμους με κατεύθυνση την Αντιπεριφέρεια, όπου και επέδωσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας.